Καλησπέρα σας. Καταρχήν ήθελα να σας καλωσορίσω για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες και αυτό διότι έχουμε τη συμμετοχή μας στο Champions League και γι' αυτό ξεκινάμε και λίγο πιο μπροστά. Από εκεί και πέρα η διοίκηση δεν σταμάτησε και το τεχνικό team να δουλεύει. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει την ενίσχυση της ομάδας μας για τη νέα φετινή περίοδο με δύο μεταγραφές. Η μία είναι η Αντιγόνη Βαΐτση, η οποία βρίσκεται και παράλληλα εδώ. Και η δεύτερη μεταγραφή είναι η Φράγκου η Μαρία, η οποία θα έρθει στις 12 του μηνός, θα ενσωματώσει την αποστολή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στο Παρανέστη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ομάδα, ήδη έχει συνάψει μια συμφωνία με τη ΜΑΣ για το αθλητικό υλικό της ομάδας, το οποίο το βλέπετε μπροστά σας εδώ πέρα, το οποίο μετά το τέλος της συγκέντρωσης θα παραλάβετε τα αθλητικά σας ρούχα για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, το τεχνικό team συνεχίζει όπως ήταν και πέρσι, με πρώτο προπονητή του Ντερζή τον Κώστα, δεύτερη βοηθό τη Μιχαλίδου την Εύφη που για προσωπική, για περσιακή δουλειά λείπει και τρίτος είναι ο Καρασάβας ο Ευάγγελος, προπονητής ματοφυλάκων που φέτος θα έχει τρεις ματοφύλακες να προπονεί από δύο που είχε πέρσι. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα να δουλεύουμε και θα ενισχύσουμε και την ομάδα με τρεις μεταγραφές σίγουρα για τη φετινή χρονιά. Βέβαια όλες οι κινήσεις αυτές γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με το τεχνικό team που είμαστε από την ημέρα που σταμάτησε το πρωτάθλημα σε συνεχή επαφή και δεν έχουμε καθίσει ούτε μια μέρα για να μπορέσουμε και την επόμενη αγωνιστική χρονιά να είμαστε στο ίδιο ακριβώς ψηλό επίπεδο που ήμασταν και πέρσι. Είναι μια ιστορική στιγμή για τις Αμαζόνες, τόσο για τη δράμα όσο και για την ομάδα σας, Champions League. Από τον Δήμο τι γίνεται γενικώς, οι δραμηνοί έχουν καταλάβει τι έχετε κάνει? Κοιτάξτε, γενικά ο δραμηνός κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Και για να καταλάβετε, μόνο οι παλέμαχοι της Δόξας, οι οποίοι μας τίμησαν με έναν φιλικό αγώνα που δώσαμε μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, έχουν καταλάβει περίπου τι έχουμε κάνει και τι κατόρθωμα έχουμε κάνει, όχι μόνο για τον ομό μας, αλλά γενικά για όλο τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να η τοπική κοινωνία, οι παράγοντες. Εμείς βέβαια ανήκουμε σε ένα μικρό δήμο, το Δήμο Παγανεστή, ο οποίος βέβαια δεν έχουν παράπονα, μπορεί να συνεισφέρει όσο μπορεί και όσο προβλέπουν τα οικονομικά του. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε και μια ομάδα του νομού που εκπροσωπούμε πρώτα απ' όλα τον νομό και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε όποια βοήθεια και είμαστε κοντά σε όποια προσφορά υπάρχει. Οικονομικά αντέχει η ομάδα? Η ομάδα το παλεύει. Φέτος χρονιά είναι πολύ δύσκολη γιατί οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Ευελπιστούμε και φέτος να τα καταφέρουμε όπως κάθε χρονιά τα καταφέρουμε. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην σημερινή πρώτη συγκέντρωση που κάνει η ομάδα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας καθώς είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά για μας από την άποψη ότι ουσιαστικά δεν θα έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Όμως αυτό το επιλέξατε εσείς πρώτα απ' όλα με την απόδοσή σας πέρσι στο γήπεδο και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι η εμπειρία που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες θα είναι κάτι σημαντικό για όλους μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένες εσείς και προετοιμασμένη η διοίκηση και εμείς σαν τεχνικό επιτελείο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την περσινή μεγάλη πορεία που κάναμε. Επίσης να ευχαριστήσω και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μας και ανανέωσε και στους τρία μέλη του τεχνικού team τη συνεργασία. Ελπίζω αυτή η συνεργασία η φετινή να ξεκινήσει με τις ίδιες συνθήκες και με τις ίδιες προοπτικές που ξεκίνησε η περσινή και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως είχε το περσινό πρωτάθλημα που πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του τίτλου. Αυτά. Coach, Champions League, πάμε για εμπειρία ή πάμε να κερδίσουμε? Καταρχήν, το Champions League για μας είναι ούτως ή άλλως εμπειρία.
Είναι μια πρωτόγνωρη διοργάνωση, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που θα τη ζήσουμε εμείς. Ένα-δυο ποδοσφαιριστές παίκτριες έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Βέβαια, έχουμε πολλές διεθνείς παίκτριες που έχουν ζήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουν συμμετάσχει σε αυτά. Σίγουρα, πράγμα πρώτα για την εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ήδη έχουν δρομολογηθεί, έχουν ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφές και δρομολογούνται και κάποιες επόμενες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα και να μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική για την ευρωπαϊκή πρόκληση. Νομίζω όμως ότι το πρώτο και το κύριο για μας είναι να πάμε εκεί και να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένες σαν ομάδα, σαν παίκτριες, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να δούμε και στα μάτια των κάθε αντίπαλων. Κότς, κάποιοι σνομπάρουν το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε, θεωρούν ότι το επίπεδο είναι μικρό. Όσο εμείς καταφέραμε να πάμε τη Champions League, τι δείχνει αυτό στην ομάδα δικιά μας? Όταν ξεκινήσαμε πέρσι τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή, τέλος πάντων τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είχαμε κάνει μια παρόμοια συγκέντρωση εδώ πέρα και είχαμε μιλήσει με τις παίκτες και είχαμε πει ότι οι δυνατότητες είναι μεγάλες σε αυτήν την ομάδα. Πρώτα απ' όλα λόγω του ότι υπάρχει μια διοικητική σταθερότητα και μια οικονομική σταθερότητα. Όπως είπε ο Πρόεδρος, δύσκολα μένα, αλλά τα καταφέρνουμε και κάθε χρονιά η ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο. Και σίγουρα έχοντας αυτό σαν βάση, προχωράμε για κάτι καλύτερο. Τώρα ήδη κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, ένα πολύ μεγάλο άλμα που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά όπως δήλωσα και σε μια συνέντευξη αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ότι αυτά πρέπει να στηρίζονται σε υγιείς βάσεις. Εμείς θέλουμε να θέσουμε υγιείς βάσεις σε αυτή την ομάδα, άσχετα αν θα οδηγηθούμε πάλι σε μια κατάκτηση ενός τίτλου, είτε είναι αυτό το πρωτάθλημα είτε το κύπελο. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνοδραμινή κοινωνία δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι έχει γίνει. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα στην Δράμα, στον Ομό, που όπως είπε και ο Πρόεδρος, αντιπροσωπεύει όλο τον Ομό της Δράμας, που έχει κάνει γνωστό το όνομα της Δράμας σε όλο το Πανελλήνιο. Δυστυχώς η αναγνώριση που είχαμε, που μπορούσαμε να έχουμε τύχει από είτε φορείς είτε από άλλους παράγοντες, ήταν μηδαμινή ως ελάχιστη. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς είναι να τους κερδίσουμε με την παρουσία μας ξανά μέσα στην καινούργια αγωνιστική χρονιά μέσα στα γήπεδα, και έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι κάτι παροδικό. Και πέρσι ήμουν εδώ, τα ίδια έλεγα. Είπα ότι η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη. Το ξαναλέω πάλι φέτος. Παλέψαμε πολύ, προπονηθήκαμε πολύ και νομίζω ότι όλοι κουράστηκαν πάρα πολύ για να πετύχουν αυτό το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι όλοι θέλουν αυτή τη συμμετοχή στο Champions League και όχι μόνο σαν εμπειρία. Όπως και εγώ θέλω πάρα πολύ να περάσουμε, έτσι πιστεύω ότι θέλουν και όλοι. Και πιστεύω ότι θα τα πάμε ακόμη καλύτερα φέτος. Γιατί πλέον η ομάδα γνωρίζεται καλύτερα, έχει δεθεί περισσότερο και ξέρω και ελπίζω ότι όλοι θα έχουν την ίδια όρεξη να δουλέψουν και να πετύχουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Τα όνειρά σου για το μέλλον? Τα όνειρά μου για το μέλλον? Να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο Champions League. Αν αυτό ισούται με πρόκριση, ακόμη καλύτερα. Και φυσικά να πάρουμε το πρωτάθλημα πάλι. Μια φορά το πήραμε, δεν φτάνει. Και το κύπελο τώρα, ναι, γιατί χρωστάμε. Καλώς σας βρήκα. Χάρηκα πάρα πολύ που έγινε αυτή η κίνηση, γιατί το παλεύαμε αρκετό καιρό τώρα με τη διοίκηση της Δράμας. Είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα. Επιτέλους βρέθηκε μια ομάδα να βγάλει τον πάκο από αυτή τη θέση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ακόμα και αν δεν ανήκα ακόμα στην ομάδα σαν παίχτρια. Το πανηγύρισα και εγώ με τη σειρά μου. Στεναχωρήθηκα για το κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι φέτος θα καταφέρουμε να πάρουμε τον double. Και πόσο μάλλον να γίνει και η πρόκριση του Champions League, που όπως θέλουν όλα τα κορίτσια. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έρθεις σε αυτήν την ομάδα? Καταρχάς η πίστη που είχε το τεχνικό επιτελείο, όπως και η διοίκηση σε μένα, γιατί με έχουν παρακολουθήσει και ξέρουν πώς προπονούμε και πώς προσπαθώ όσον αφορά την ομάδα. Πιστεύω ότι ξέρουν ότι θα στηρίξω πάρα πολύ την ομάδα, όπως στηρίζα και την περσινή ομάδα, με ό,τι είχα και δεν είχα. Υπήρχε, δεν υπήρχε υποστήριξη από τη διοίκηση. Και εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα. Πιστεύω λέει πάρα πολύ αυτό.